Και ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε την αγαπημένη Αγγέλικα Θεοδωρίδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Πρώτη φορά μαζί μας. Θα είσαι μαζί μας κάθε Παρασκευή, έτσι να βλέπουμε πολύ ωραία πράγματα για τη διακόσμηση του σπιτιού μας. Mm-hmm. Η Αγγέλικα είναι διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων. Και σήμερα θα συζητήσουμε το πώς μπορούμε ουσιαστικά να διαλέξουμε τα χρώματα του σπιτιού μας και κάποιων των δωματίων, όπως ένα παιδικό δωμάτιο που θα μας πει. Που είναι λίγο πιο ιδιαίτερο. Που είναι πιο ιδιαίτερο. Έτσι να κάνουμε ακόμα πιο ωραία την ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι μας. Πώς μπορούμε έτσι εύκολα να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Mm-hmm. Το χρώμα είναι πολύ σημαντικό σε ένα σπίτι, αλλά γενικά ποιες αλλαγές μπορούμε να κάνουμε ώστε να φανεί έτσι μεγάλη αλλαγή στη διακόσμηση του σπιτιού? Οι πιο εύκολες και γρήγορες αλλαγές που μπορούμε να κάνουμε είναι στα υφάσματα. Μάλιστα. Δηλαδή κάποιες κουρτίνες, κάποια ριχτάρια που θα μπορούσαμε να ρίξουμε στον καναπέ, γιατί στις μέρες μας είναι λίγο δύσκολο να αλλάξουμε όλα τα έπιπλα στο σπίτι. Και ενδεχομένως κάποιες μαξιλάρες. Αυτά θα δώσουν έτσι μια διαφορετική νότα, ένα διαφορετικό χρώμα στο σπίτι μας. Και τα διακοσμητικά που μπορεί ο καθένας να τα πάρει είτε από το εμπόριο, από μεγάλα πολυκαταστήματα ή ακόμη και με πράγματα που έχουμε στο σπίτι. Εναλλακτικά δηλαδή, κάποια βάζα ή κάποια μπουκάλια που μπορούμε να τα επαναχρησιμοποιήσουμε δίνοντάς τους νέες χρήσεις. Κάνοντάς τα βάζα για παράδειγμα. Θα σας δείξουμε και τέτοιες συμβουλές φυσικά για το πώς μπορείτε να κάνετε εύκολα και μόνοι σας στο σπίτι με πράγματα που δεν κοστίζουν απολύτως τίποτα. Για παράδειγμα, πέρσι σε είχα δει στο Μέση στην Καλή Χαρά που έδειχνες ένα πρωτομαγιάτικο στεφάνι από φελούς κρασιού. Δηλαδή ήταν πραγματικά. Αν το έχετε δει, σίγουρα θα σας έχει κάνει εντύπωση. Αλλά πραγματικά θα δείξουμε και πράγματα που έχεις κάνει ήδη και άλλα πολλά περισσότερα για αποκλειστικά εδώ σε εμάς. Λοιπόν, όπως είπες, ένας καλός τρόπος είναι τα υφάσματα. Υφάσματα όμως και σε τείχους έχω δει και είναι πολύ εντυπωσιακό. Είναι τα πετσαρίες, ας πούμε, όλα αυτά. Είναι διαφορετικό το ύφασμα στον τοίχο από την ταπετσαρία. Το ύφασμα στον τοίχο θέλει μια ειδική επεξεργασία για να μπει και δεν ενδείκνεται πια παρά μόνο να το βάλουμε κρεμαστό, δηλαδή με κάποιο κουρτινόξυλο ή με κάποιο σιδηρόδρομο από το ταβάνι. Υπάρχουν δύο λύσεις που θα μπορούσαμε να ντύσουμε τους τοίχους μας εάν φύγουμε από τη λογική του χρώματος. Είναι η ταπετσαρία που όλοι γνωρίζουμε, που μπαίνει με την ειδική κόλλα τοίχου. Καθώς επίσης και η ψηφιακή εκτύπωση, που είναι η καινούργια μορφή ταπετσαρίας, αν την έχει σκησίσει. Τι ακριβώς είναι η ψηφιακή εκτύπωση? Η ψηφιακή εκτύπωση είναι το εξής. Παίρνουμε μια εικόνα υψηλής ανάλυσης, είτε από προσωπικές μας στιγμές, είτε από το ίντερνετ, που υπάρχουν πάρα πολλά site που μπορούμε να κατεβάσουμε. Ωραία. Είναι πολύ σημαντικό απλά να είναι υψηλής ανάλυσης η εικόνα. Ναι. Για παράδειγμα, το Shutterstock έχει πολύ εικόνα. Εικόνες μαζής που θα μπορούσαμε ακόμα και σε μηχανές αναζήτηση απλά να ζητάμε με υψηλή ανάλυση, πάνω από 2 έως 4.000 MB. Ωραία. Από εκεί και πέρα, αυτή μπορούμε να την επεξεργαστούμε είτε στη φωτεινότητα, είτε στις αποχρώσεις της, ακόμα και ασπρόμαυρη να την κάνουμε. Και σε εφέ. Μπράβο. Αυτό ακριβώς. Που το πιο κίτρινη να είναι, πιο παλιά. Πιο παλιά, να την επεξεργαστούμε. Ωραία. Αυτή λοιπόν τη δίνουμε μετά στα ειδικά μαγαζιά που υπάρχουν με τις εκτυπώσεις. Και μπορούμε να το βάλουμε σε ολόκληρο τοίχο ή ακόμη και έπιπλα να ντύσουμε. Αυτό μπαίνει κολλητό, για παράδειγμα, στον τοίχο? Πώς γίνεται η διαδικασία? Υπάρχουν διάφορες μορφές. Είναι το απλό αυτοκόλλητο που είναι έτοιμο και απλά πρέπει να καθαρίσουμε την επιφάνεια πριν, ή με κάποιο καθαριστικό για τα τζάμια, είτε απλά με νερό. Ωραία. Και κολλάει. Αυτό είναι πάρα πολύ καλά και καλό υλικό και ενδείκνεται, γιατί μπορούμε να το καθαρίσουμε κιόλας. Ακόμη και χρώμα, αν πέσει τοίχου, με χλωρίνη, με απλό σφουγγάρι καθαρίζεται. Πολύ ωραία. Είναι όμως αμάς. Που είναι πιο ζωγραφική επιφάνεια. Αυτό δεν καθαρίζεται, αλλά έχει πιο εντυπωσιακό εφέ. Και είναι και πιο γυαλιστερό ακόμα. Όχι, είναι πιο μάτ. Α, πιο το αυτοκόλλητο είναι λίγο πιο γυαλιστερό. Είναι πιο γυαλιστερό το αυτοκόλλητο, ναι. Και υπάρχει και το one way, έτσι το λέμε, που στην ουσία είναι αυτό που βλέπουμε σε μεγάλα κτίρια. Ναι. Που βλέπουμε εμείς από μέσα, δεν μας βλέπουν απ' έξω. Α, είναι πολύ ωραίο και αυτό. Είναι πολύ εντυπωσιακό και μπορούμε να το βάλουμε και σε χώρους όπως loft, που έχει πάρα πολλά τζάμια και δεν θέλει κάποιος να φαίνεται απ' έξω, αλλά θέλει να βλέπει. Άρα εμείς από μέσα από το σπίτι θα βλέπουμε μια φωτογραφία, ας πούμε, καλύτερα να διαλέξουμε μια που να έχει μια προοπτική για να ακριβώς μεγαλώνει και το σπίτι. Επιλέγουν κάποιοι ουρανοξύστες. Ναι, είναι, το έχω δει. Το έχω δει βέβαια σε πίνακα, αλλά είναι ακόμα πιο ωραίο αυτό που μας προτείνεις. Είναι εντυπωσιακό, είναι πάρα και δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ ακριβό. Είναι εφάμιλο με την ταπετσαρία. Εάν μια ταπετσαρία κοστίζει περίπου 30 με 40 ευρώ το τετραγωνικό, κάπου εκεί θα μας έρθει και η ψηφιακή εκτύπωση. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο για να το κάνουν. Πολύ εντυπωσιακό. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ποια είναι η διαφορά τη ψηφιακή εκτύπωση με την ταπετσαρία όμως? Η ταπετσαρία, το άσχημο που έχει είναι ότι δεν αφήνει τον τοίχο να αναπνεύσει, γιατί μπαίνει ειδική κόλλα. Ίσως έχουμε πρόβλημα δηλαδή μετά με υγρασία, με τέτοιο πράγμα. Με υγρασία και δεν είναι και εύκολο να αντικατασταθεί. Ναι. Αν θέλει κάποιος να αλλάξει, ένα τύπ είναι να πάρει
το μαλακτικό ρούχο, ναι, να μουλιάσει την ταπετσαρία και, ναι, έτσι, ναι, μετά μπορεί να βγει. Α. Ενώ η ψηφιακή εκτύπωση αλλάζει ανά πάσα στιγμή. Είναι, μάλιστα, κάτι πάρα πολύ εύκολο, γιατί είναι με σαν απλό αυτοκόλλητο. Απλά, ναι, πρέπει να προσέξουμε να είναι καθαρή η επιφάνειά μας και να μην έχει υγρασία. Δηλαδή, πριν την τοποθετήσουμε. Ναι, ναι. Τώρα, ειδικά που θα αρχίσουν τα κρύα και θα έχει πιο πολύ υγρασία, καλό θα είναι να ανάβουμε λίγο το καλοριφέρι, αν πρόκειται σε κάποιο χώρο να τοποθετήσουμε ψηφιακή εκτύπωση. Άρα, όπως μας είπες, καθαρίζουμε πάρα πολύ καλά τον τοίχο με νερό και χλωρίνη, είπες. Όχι χλωρίνη, με νερό ή με καθαριστικό τζαμιού. Ωραία. Το αυτοκόλλητο μπορούμε, αν λερωθεί, να το καθαρίσουμε με χλωρίνη. Α, μάλιστα. Δοκιμάστε το, ακούγεται πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ οικονομικό. Και σίγουρα θα αλλάξει πάρα πολύ το σπίτι κάτι τέτοιο και θα το δώσει και βάθος και χρώμα φυσικά μπορεί να αποκτήσει. Είναι ωραίο, γιατί μπορεί κάποιος αυτό που είπαμε να πάρει και από προσωπικές του στιγμές, ναι, από ταξίδια και να κάνει κάποιο κολλάζ ενδεχομένως φωτογραφιών. Είχα δει σε ένα σπίτι έτσι πολλές φωτογραφίες, είχαν κάνει το γύρω-γύρω ουσιαστικά του σπιτιού. Ναι, μια στη μέση, μια μπορντούρα, σε παιδικό δωμάτιο και ήταν διάφορες στιγμές, όλοι δηλαδή, από, ήταν 12 χρονών, αν θυμάμαι το κοριτσάκι, και το είχε από τη μαμά που ήταν έγκυος μέχρι τα 12 της χρόνια. Αυτό είναι πάρα Οπότε πολύ δοκιμάστε, ωραία, δείτε και άλλες ιδέες που μπορείτε να σκεφτείτε και μόνοι σας και κάνετε πάρα πολύ ωραία πράγματα για το σπίτι. Ας περάσουμε όμως στο συγκεκριμένο θέμα που είστε σήμερα εδώ. Πώς μπορούμε να διαλέξουμε έτσι ωραία χρώματα που μας αντιπροσωπεύουν κιόλας και να ταιριάζουν και στο σπίτι μας. Είναι λίγο δύσκολο να επιλέξουμε τα χρώματα. Mm-hmm. Γιατί μπλέκουμε πάρα πολύ στην ψυχολογία τη δική μας. Τι, ναι, εννοώ, ότι μπορεί σε κάποιον να του αρέσουν τα πολύ έντονα χρώματα, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει πως αν το βάλει σε μεγάλη επιφάνεια μέσα στο χώρο του, μπορεί αυτό να επηρεάζει κάθε στιγμή την ψυχολογία του. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι μια καλή ιδέα είναι να μιλήσουμε λιγάκι για την ψυχολογία των χρωμάτων. Ωραία, ναι, πες μας. Τι σημαίνει το κάθε χρώμα. Ναι, ναι, ναι. Ας ξεκινήσουμε με το πιο έντονο χρώμα που νομίζω ότι για όλους μας είναι το κόκκινο. Ναι. Το κόκκινο τι κάνει, αυξάνει την αρτηριακή πίεση, άρα μας δίνει πάρα πολύ ενέργεια. Mm-hmm. Το βάζουμε λοιπόν σε χώρους που έχει πολύ έντονη κίνηση, το βάζουμε σε διαδρόμους, το βάζουμε σε χολ. Είναι καλό να το χρησιμοποιούμε σε πολύ μικρές ποσότητες. Μάλιστα. Και αυτό γιατί μας προκαλεί εκνευρισμό. Mm-hmm. Όπως επίσης και κουράζει λιγάκι και τα μάτια βέβαια, ναι. Είναι καλό να το χρησιμοποιούμε ή σε μικρούς τείχους, σε λεπτομέρειες, πώς είπαμε πριν, σε υφάσματα, σε κουρτίνες. Ωραία. Να παίξουμε σε πιο ουδέτερους τόνους και να, mm-hmm, το χρησιμοποιήσουμε σαν λεπτομέρεια. Mm-hmm. Αν έχεις παρατηρήσει, σε μεγάλες αλυσίδες με φαγητό, ναι, χρησιμοποιούν το κόκκινο χρώμα. Αυτό γιατί σου δημιουργεί αυτή την ένταση, οπότε δεν κάθεσαι πολύ. Οπότε υποσυνείδητα και σε κάνει να φεύγεις. Ναι, 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 ναι. Σε μικρές ποσότητες. Το fast food που λέμε ουσιαστικά. Μπράβο, αυτό. Ναι, ναι, ναι. Χρησιμοποιούν έντονα χρώματα να μην σε κρατάνε πολύ στο χώρο τους. Ναι. Γιατί αυξάνει την αρτηριακή πίεση, οπότε σε κάνει να φεύγεις. Σου δημιουργεί έναν εκνευρισμό υποσυνείδητα. Μάλιστα. Εννοείται ότι δεν το βάζουμε σε χώρους κρεβατοκάμαρας. Ναι. Προτιμάμε να το βάλουμε σαν λεπτομέρειες. Σε υφάσματα, σε μαξιλάρια, όχι, ναι, στο τοίχο. Σε αντικείμενα, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Κόκκινα, μπράβο, βάζα, τέτοια πράγματα. Λεπτομέρειες. Ναι, ναι, ναι. Λεπτομέρειες. Μετά είναι το ροζ. Mm-hmm. Το ροζ είναι το χρώμα της φιλίας. Άρα προκαλεί το συνέστημα της γαλήνης, της χαλάρωσης. Υπάρχει όμως ένα σημείο που πρέπει να προσέξουμε. Mm-hmm. Ακριβώς επειδή μας χαλαρώνει πάρα πολύ το ροζ, θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε και αυτό σε μικρότερη ποσότητα. Το βάζουμε για παράδειγμα σε βρεφικά δωμάτια ή στα κοριτσάκια. Όλο. Αλλά όχι σε ενήλικες, σε μεγάλο χώρο, ναι, σε μεγάλη επιφάνεια. Γιατί προκαλεί το αντίστροφο ακριβώς συνέστημα, ατονία και έλλειψη ενέργειας. Άρα μας κάνει υποτονικούς. Mm-hmm. Προσοχή στα πολύ έντονα ροζ, όπως είναι το φούξια, ναι, γιατί αυτό κουράζει το μάτι μας. Ναι, 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 όπως και το κόκκινο. Έχει αυτή την ένταση, ακριβώς που είπες πριν. Το πορτοκαλί από την άλλη. Πιο ζεστό χρώμα. Είναι πολύ ζεστό χρώμα. Αυτό τι γίνεται, ενεργοποιεί το πεπτικό σύστημα. Οπότε πρέπει να το αποφεύγουμε. Το έχω δει σε πολλά εστιατόρια το πορτοκαλί. Σε πάρα πολλά εστιατόρια. Ναι, γιατί ηρεμεί ταυτόχρονα, ανοίγει την όρεξη. Mm-hmm. Οπότε το βάζουν στα εστιατόρια, αλλά για κάποιον στο σπίτι μας, ο οποίος κάνει δίαιτα, ναι, είναι παχύσαρκος, σε χώρο κουζίνας για παράδειγμα, πρέπει να αποφεύγεται. Γιατί αυτό σου ανοίγει την όρεξη, οπότε υποσυνείδητα θέλεις να βρίσκεσαι στο χώρο της κουζίνας. Μάλιστα. Άρα σε έλκει. Οπότε πρέπει να το χρησιμοποιούμε σε χώρους πιο χαλαρωτικούς, όπως είναι κρεβατοκάμαρα, σε παστέλα από χρώση, όπως είναι το ροδακινί. Ναι, 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 ναι. Που ναι, μεν σε ηρεμή, σου φέρνει ισορροπία, αλλά όχι σε χώρους κουζίνας που σου ανοίγει την όρεξη. Και πάλι και στο δωμάτιο αυτό που είπες για το ροδακινί, όχι όλο το δωμάτιο ροδακινί.
θεωρώ. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Γενικώς, εγώ τουλάχιστον σαν διακοσμήτρια είμαι υπέρ του τα χρώματα να μπαίνουν σε λεπτομέρειες. Ναι. Να μην γίνονται όλοι τύχοι το ίδιο. Εκτός αν μιλάμε για ουδέτερους τόνους, όπως είναι το γκρι, που θεωρείται ένας ουδέτερος τόνος. Ναι. Και είναι και πάρα πολύ μόδα στα σπίτια, ναι, πλέον. Ναι, ναι. Πες μας για τον γκρι, τι προκαλεί. Το γκρι, θα σου πω αμέσως, είναι το χρώμα της ισορροπίας και της ουδετερότητας. Άρα είναι πολύ ωραίο, λοιπόν, για σπίτι. Ναι. Επίσης ταιριάζει με όλες τις αποχρώσεις. Ακριβώς. Αν σκεφτείς, δεν υπάρχει χρώμα που να μπορεί να θέλεις να το συνδυάσεις και να μην υπάρχει ένας τόνος του γκρι που να μπορέσεις να το ναι, ταιριάξεις. Και είναι τάση τώρα το γκρι πάρα πολύ στα σπίτια και απορώ που δεν ήταν και πιο παλιά, να σου πω. Και εγώ απορώ, υπήρξε η περίοδος που θέλαμε πολύ έντονα τα χρώματα στο, ναι, σπίτι. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, που βάζαμε κίτρινο και ροδακινή και φούξια. Ροδακινή και πάρα πολύ. Νομίζω πάρα πολύ ότι πλέον οι μισοί κρεβατοκάμαρα, μάλλον οι μισοί άνθρωποι που κάνανε ανακαίνιση πριν από μια δεκαετία, έχουν ροδακινή κρεβατοκάμαρα. Ροδακινή, όχρα και τερακότα. Ήταν ναι, χρώματα που ήταν τότε πάρα πολύ τη μόδα. Τα οποία έχουν φύγει λιγάκι από τη, ναι, μόδα. Ίσως επειδή έχουμε έρθει και στο πιο βιομηχανικό στυλ, νομίζω ότι έχει πολύ σημαντικό στην επιφάνεια το γκρι. Ναι. Γκρι, κάποιος το έχει έτσι και λίγο λανθασμένο στο μυαλό του, συνδυασμένο με την άσφαλτο. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλές αποχρώσεις. Το τσιμέντο αυτό. Ναι. Υπάρχουν αποχρώσεις του γκρι που έχουν μέσα κόκκινο, άρα είναι πολύ γλυκές αποχρώσεις. Ναι, βέβαια. Υπάρχουν άλλες, και άλλες με μπλε, με γαλάζιο. Ακριβώς. Σε ένα σπίτι, για παράδειγμα, δεν θα βάζαμε με μπλε αποχρώσεις. Ένα με λιλά όμως. Με λιλά είναι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ. Με λιλά είναι πολύ ωραίο. Και έχω δει ένα εκπληκτικό σαλόνι, το οποίο ήταν συνδυασμένο με γαλάζια και λιλά, μαξιλάρια και αυτό το γκρι και λευκό. Mm-hmm. Και ήταν φανταστικό, φανταστικό. Βέβαια ήταν σπίτι σε νησί. Γι' αυτό είχε και σκεφτεί το πιο γαλάζιο και, του. Ναι. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο σαν συνδυασμό. Εκτός από τον γκρι, άλλο χρώμα. Το άσπρο, mm-hmm, που ο περισσότερος κόσμος το θεωρεί το πιο ασφαλές. Η, ναι, πιο ασφαλής επιλογή είναι το άσπρο. Σου λέει, πάει με όλα, βάζω ό,τι χρώμα ή φάσματα θέλω. Εκεί όμως τι γίνεται. Υποσυνείδητα μας δημιουργεί το συνέστημα της μοναξιάς. Mm-hmm. Όταν είναι ένας χώρος που μένουμε μόνοι μας και δεν έχουμε άλλους ανθρώπους, επειδή στα νοσοκομεία χρησιμοποιείται πάρα πολύ το λευκό, πρέπει να το αποφεύγουμε γιατί συνειρμικά πάει εκεί. Παραπέμπει στο νοσοκομιακό. Ναι. Οπότε ή θα πρέπει να το σπάμε λίγο το λευκό με κάποιο άλλο χρώμα, mm-hmm, ή θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε σε κάποιους τοίχους, όχι σε όλους τους τοίχους μας. Και φυσικά να πάμε σε πιο ζεστές αποχρώσεις στα υπόλοιπα μετά. Mm-hmm. Είναι το καφέ. Πάρα πολύ, αρέσει, της μόδας. Πάρα πολύ. Στη μόκα, δηλαδή στις αποχρώσεις, ναι, της μόκα ή του καπουτσίνου, σε πιο, mm-hmm, έτσι γήινες αποχρώσεις. Mm-hmm. Αυτό τι κάνει. Και πάρα πολύ εύκολα συνδυάζεται επίσης και το καφέ. Μπράβο, με πάρα το πολλά καφέ χρώματα. Και το γκρι. Ναι. Δεν είναι τυχαίο το ότι τα έπιπλά μας διαλέγουμε στις αποχρώσεις του ξύλου. Σωστά. Πιο ανοιχτές, πιο σκούρες, πάντως σε τόνους του καφέ. Ακριβώς. Γιατί είναι γη, έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα αυτό το μεσογειακό κλίμα, mm-hmm, του καφέ, γη, άμμος, χώμα, όλο αυτό. Τώρα που είπα άμμος, για παράδειγμα, και χώμα, είναι το πράσινο, ναι, 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 επίσης. Το πράσινο μας ηρεμεί πάρα πολύ και ψυχικά και σωματικά. Και σου δίνει όμως και μια ενέργεια, Ακριβώς. Σε εφηβικά δωμάτια, mm-hmm, τα ιδανικά χρώματα είναι οι αποχρώσεις του πράσινου, ακόμη και το πιο έντονο πράσινο, το γρασιδί που λέμε. Ναι, εκτός αν είναι Ολυμπιακός. Εκεί θα υπάρχει ένα πρόβλημα. Εκεί θα υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν πειράζει. Κάντε το πιο μέντα εσείς, ναι, οι Ολυμπιακοί. Να σπάσει να σπάσει λίγο. Οι αποχρώσεις του μπλε. Mm-hmm. Το μπλε επίσης, για ένα περίεργο λόγο, ενώ είναι το χρώμα της ηρεμίας, εάν το επιλέξουμε σε πιο βαθιές αποχρώσεις, mm-hmm, ένα βαθύ μπλε ή ένα τυρκουάζ, ναι, ναι, αυτό βοηθάει πάρα πολύ στις ώρες του διαβάσματος. Ah. Επίσης, σε χώρους συνεδριάσεων βάζουν, mm-hmm, πολλές φορές λεπτομέρειες μπλε. Μάλιστα. Βάζουν καφέ με μπλε, που είναι χρώματα, ναι, και κύρους, αλλά παράλληλα μας βοηθάνε στην επικοινωνία πάρα πολύ. Μάλιστα. Και τελευταία δύο που θεωρώ ότι θα πρέπει έτσι να συζητήσουμε είναι το μαύρο, mm-hmm, σαν λεπτομέρεια μόνο. Το έχω δει το τελευταίο καιρό πολύ έντονα σε κουζίνες. Ναι, είμαι αρνητική στην κουζίνα τώρα, ναι, αν με ρωτάς εμένα, ναι, προσωπικά, γιατί θεωρώ αν χρησιμοποιηθεί μαύρο χρώμα σε κουζίνα, ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί σε έπιπλο. Ναι. Έπιπλο γυαλιστερό, που σημαίνει λάκα ή γυαλί, ναι, σημαίνει δαχτυλιές. Ναι. Αν κάποια νοικοκυρά μπορεί να υποστηρίξει το καθαρίζω συνέχεια, ναι, τις λαδιές και όλα το αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και στην κόκκινη κουζίνα, γιατί εμένα μου αρέσουν πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια, οι μαύρες και κόκκινες κουζίνες. Γενικώς η λάκα, εάν, ή το γυαλί, εάν δεν πάμε σε ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις, όπως, ναι, είναι το λευκό ή της βανίλιας τα χρώματα, ναι, 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 έχουν θέμα. Έχουν θέμα. Έχουν θέμα. Σύντοτε χτυπιούνται και πάρα πολύ εύκολα, έτσι. Στα πιο σκούρα χρώματα ένα χτύπημα φαίνεται πολύ πιο έντονο.
Σωστά. Το μαύρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν λεπτομέρεια. Ναι. Ή σε παιδικό δωμάτιο, σαν επιφάνεια μαυροπίνακα που μπορούν τα παιδιά να ζωγραφίζουν. Αυτό το έχω δει πρόσφατα κιόλας σε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο που είχα πάει και είχαν κάνει έτσι διάφορα πράγματα και σχέδια και στο ταβάνι με μαυροπίνακα που ήταν ωραία. Πάρα πολύ ωραίο. Αλλά το είχαν ενισχύσει με πολύ ωραίο φωτισμό. Αλλιώς κοντένει. Mm-hmm. Σε αυτό η πρώτη σκέψη που έκανα ήταν: κοίτα να δεις, έχει μαύρο στο ταβάνι, αλλά φαίνεται τελείως διαφορετικό. Το είχαν συνδυάσει με τέτοιο τρόπο. Θέλει πολύ προσεκτικό φωτισμό και να το σπάσει λίγο με κάποια σχέδια που θα κάνεις πάνω. Προφανώς και εκεί που θα πήγες θα είχε κάποια σχέδια σε λευκό. Σε λευκό ακριβώς και ήταν και τρισδιάστατα τα σχέδια, οπότε αυτό δίνανε και ένα βάθος. Δεν έχουμε πει όμως για το κίτρινο. Το κίτρινο. Το κίτρινο είναι ένα παρεξηγημένο χρώμα. Ναι, του μίσους και καλά. Θεωρείται του μίσους, ναι. Αλλά δεν είναι. Δεν είναι της χαράς, αντιθέτως. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το. Τι προπαγάνδα είναι αυτή για το κίτρινο. Το κίτρινο όμως πρέπει να το προσέχουμε. Κουράζει πάρα πολύ τα μάτια και ειδικά σε βρεφικά δωμάτια που το βλέπω πάρα πολύ που το βάζουν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτό δεν έχει ανακαλυφθεί. Θεωρώ ότι το κάνουν οι γονείς οι οποίοι έχουν αποφασίσει μέχρι τέλος, τελευταία στιγμή, να μην μάθουν το φίλο του παιδιού. Οπότε το κιτρινάκι σου λέει πάει και στο κοριτσάκι και στο αγοράκι. Και όμως προκαλεί εκνευρισμό στα βρέφη. Ναι. Οπότε από άποψη ψυχολογίας πρέπει να αποφεύγετε το κίτρινο. Ακόμα και το παστέλ. Σε κουζίνα επίσης το έχω δει. Κουζίνα, σε συνδυασμό, συγγνώμη, σε διακόπτω, σε συνδυασμό με πράσινο ή με μέντα, κάτι τέτοια χρώματα βλέπω πολύ τα σε κουζίνα. Ναι. Αυτά πάνε πολύ ωραία. Αυτά είναι πολύ ωραία. Αυτά είναι ωραία. Σε ηρεμούν. Γενικώς στην κουζίνα είπαμε ότι πρέπει να έχουμε ήρεμα χρώματα, γιατί είναι ένας χώρος που καλώς ή κακώς, επειδή οι κατοικίες μας πια είναι μικρές, δεν έχουμε τα τεράστια σπίτια. Τις περισσότερες φορές ακόμη και τα παιδιά διαβάζουν στο χώρο της κουζίνας. Σωστά. Οπότε πρέπει να αποφεύγουμε τα πολύ έντονα. Και σαφώς είπαμε αποχρώσεις του ροδακινί. Σωστά. Ενώ πάει γιατί ταιριάζει με τα περισσότερα ξύλα το ροδακινί, ανοίγει πολύ την όρεξη. Ενώ της μέντας το χρώμα αντιθέτως, δεν σου ανοίγει την όρεξη καθόλου. Πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις τα ιδανικά χρώματα για ένα παιδικό δωμάτιο. Μας είπες ήδη κάποια πράγματα που πρέπει να προσέξουμε, αλλά αν εσύ έφτιαχνες τώρα έτσι παιδικό δωμάτιο για κοριτσάκι ή αγοράκι, τι θα διάλεγες? Λοιπόν, για κοριτσάκι θα μ' άρεσε πάρα πολύ το ροζ, παστέλα αποχρώσεις ή το λιλά. Το λιλά. Εμένα είναι το αγαπημένο μου το λιλά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αυτό όμως εγώ θα το έσπαγα με κάποιο άλλο. Δεν θα το έκανα όλο έτσι. Σωστά. Θα διάλεγα και χρώμα της μέντας να το συνδυάσω. Λευκό ή ένα πολύ απαλό γκρι, ένα ανοιχτό γκριζάκι ή ένα πάρα πολύ απαλό καφέ. Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίο για παράδειγμα να κάνουμε μέχρι ένα ύψος στον τοίχο μας, μέχρι τα 80 εκατοστά ή το 1 μέτρο, να κάνουμε κάποιες φαρδιές ρίγες που μπορεί να είναι στο χρώμα της μέντας και στο χρώμα καφέ πολύ πολύ απαλό. Ναι. Και από εκεί και πέρα να βάλουμε κάποια μπουρδουρίτσα διακοσμητική, είτε αυτό που λέγαμε με φωτογραφίες, σωστά, είτε με παιδικά stencil που υπάρχουν. Πάρα πολλές εταιρείες έχουν πλέον. Πάρα πολλές. Και είναι και πάρα πολύ οικονομικά. Ναι, δηλαδή ναι. Παίρνετε όσα κομμάτια θέλετε και ουσιαστικά τα κολλάτε γύρω-γύρω και υπάρχει ένα διαχωριστικό στον τοίχο, πάρα πολύ ωραίο για το παιδικό δωμάτιο. Και σε μεγάλα πολύ καταστήματα που το βάζουμε μόνοι μας. Σωστά. Δεν χρειάζεται να πάρουν κάποιον. Και από εκεί και πάνω να βάλουν ένα χρώμα παστέλ, είτε απαλό ροζ, είτε απαλό λιλά, ό,τι θέλει ο καθένας. Για αγοράκι. Για αγοράκι, μ' αρέσει το γαλάζιο. Είμαι γενικώς λίγο παραδοσιακή σε αυτά. Έχοντας και σαν δεδομένο ότι αποφεύγουμε τις αποχρώσεις του κίτρινου. Σωστά. Από τα 6 ετών και πέρα δεν έχουμε πρόβλημα. Α, ωραία. Μέχρι τα 5 είναι το θέμα. Και φυσικά ουδέτερα χρώματα όπως είναι το πράσινο ή το τυρκουάζ που μπορούμε να κάνουμε μετά και θεματολογίες στα παιδικά δωμάτια. Να ορίσουμε σαν θέμα το βυθό. Σωστά. Ή τη φύση που μπορεί να το κάνει κάποιος πιο country, πιο τσιχικό. Ό,τι αρέσει και στο παιδάκι σας και να κεντρίζει και το ενδιαφέρον για να έχει και πιο πολύ όρεξη να είναι στο δωμάτιό του, να παίζει και να κάνει πράγματα. Ένα τι που μπορούν να κάνουν οι γονείς για να δουν σε πιο μεγάλη ηλικία, δηλαδή γύρω στα 6-7 που πια το παιδί έχει διαμορφώσει το χαρακτήρα του, για να δουν ποιο χρώμα αρέσει το παιδί και ποιο θα έπρεπε να ακολουθήσουν για να μην πάνε με το προσωπικό τους γούστο. Σωστά. Είναι να πάρουν ή ξυλομπογιές ή μαρκαδόρους και να του πούνε ότι θέλω να μου διαλέξεις 3 αγαπημένα σου χρώματα και να τα χρησιμοποιήσεις σε μια ζωγραφιά. Ναι. Με αυτά τα 3 χρώματα, ανάλογα με την ποσότητα που θα χρησιμοποιήσει, θα καταλάβουν σε ποιους τόνους θα πρέπει να κινηθούν. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Ενώ για ένα υπνοδωμάτιο έτσι ζευγαριού, τι θα πρότεινες? Πάλι μ' αρέσουν τα ήρεμα χρώματα, γιατί πρέπει να χαλαρώνουμε στην κρεβατοκάμαρα, αλλά είναι ωραίο να υπάρχουν και κάποιες λεπτομέρειες πιο έντονες, πιο έντονα χρώματα που να δίνουν και λίγο την ένταση. Αλλά όπως είπαμε και πριν, αυτό είτε στα υφάσματα είτε, όπως είπες εσύ πολύ σωστά, στα διακοσμητικά που θα μπουν. Ναι, εμένα μου αρέσουν να υπάρχουν έτσι χρώματα έντονα. Έντονα.
Μ' αρέσει, ας πούμε, πάρα πολύ ο συνδυασμός του λευκού με μαύρο, με λίγο γκρι, με κόκκινο μετά. Αυτό, ναι, είναι νομίζω, και ακόμα και το σκηνικό είναι σε τέτοια χρώματα. Ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι 100% επιλογή μου. Λοιπόν, θέλω να μου πεις γενικώς ποια είναι τα είδη των υλικών που μπορούμε έτσι εύκολα να χρησιμοποιήσουμε και μόνοι μας για να κάνουμε έτσι μικρές αλλαγές στο σπίτι. Όσον αφορά τα χρώματα, εννοείς. Ναι, γιατί υπάρχουν διάφορες υφές. Αν έχετε βάψει και ποτέ μόνοι σας στο σπίτι, θα έχετε δει ότι υπάρχουν ματ, πιο περλέ. Πες τα μας εσύ καλύτερα. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες στην ουσία. Είναι το ματ, είναι το γυαλιστερό και το σατινέ. Ναι. Το ματ δεν έχει καμία γυαλάδα. Νομίζω ότι υπάρχει και το βελουτέ. Ένα πιο, έτσι, πιο κρεμόδες. Μία εταιρεία το βγάζει αυτό. Μάλιστα. Το βελουτέ. Είναι αρκετά πιο ακριβό, γιατί θεωρείται χρώμα τεχνοτροπίας. Α, μάλιστα. Οπότε, αν πάμε σε απλά χρώματα, σε απλές βαφές τείχου, είναι αυτές οι τρεις κατηγορίες. Το ματ που δεν γυαλίζει καθόλου, το γυαλιστερό που όλοι ξέρουμε. Και το σατινέ. Το σατινέ είναι μία ενδιάμεση στην ουσία κατηγορία ανάμεσα στο γυαλιστερό και στο ματ. Ωραία. Εγώ συνιστώ το σατινέ πιο πολύ από όλα, γιατί καθαρίζεται. Α. Το γυαλιστερό, από την άλλη, αφαιρείται πιο δύσκολα. Ναι. Είναι όπως παλιά που βάζανε τα ακριλικά χρώματα, μάλιστα, της λαδομπογιάς. Ναι. Αυτό, όποιος έχει ακριλικό χρώμα ή λαδομπογιά, αφαιρείται πάρα πολύ δύσκολα. Τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να τρύψει πάρα πολύ καλά τον τοίχο. Ναι. Να το περάσει ένα αστάρι, να το μονώσει από πάνω και από εκεί και πέρα να περάσει τουλάχιστον 2-3 χέρια πλαστικό χρώμα. Θα παιδευτείτε λίγο, αλλά αξίζει τον κόπο. Λίγο, αλλά αξίζει, ναι. Γιατί είναι πολύ δύσκολο, έχει προβλήματα και ο τοίχος, δεν αφήνει τον τοίχο να αναπνεύσει. Ή τα έπιπλά τους που κάνανε παλιά τις κουζίνες με λαδομπογιά. Σωστά, ναι. Ειδικά τις κουζίνες πάρα πολύ έντονα. Πάρα πολύ έντονα. Και ένας πολύ εύκολος τρόπος για να βάψουν και το σπίτι, ακόμα και αν δυσκολεύεστε πώς θα το κάνω και μη λερώσω το ένα, μη λερώσω το άλλο. Είναι πολύ αυτό με τη μονοτική ταινία. Με την ταινία γύρω-γύρω. Κάνετε το μέσα εύκολα. Και μετά τις λεπτομέρειες με ένα πιο μικρό πινέλο και θα έχετε κάνει ένα σούπερ αποτέλεσμα, είμαι σίγουρη. Και ξεκινάμε εύκολα από το ταβάνι, να ναι, πούμε πρώτα. Σημαντικό. Μετά προχωράμε στο τοίχο. Και κάτι πάρα πολύ έτσι που θα πρέπει σημαντικό να το προσέξουν, αν έχουν, εάν προϋπάρχει σε ένα σπίτι ένας έντονος τοίχος, ένα έντονο χρώμα και θέλουν αυτό να το αλλάξουν, θα πρέπει πρώτα να το περάσουμε μια απαλή απόχρωση του γκρι. Σαν βάση, ένα ανοιχτό για γκρι. Για να το σπάσουμε λίγο. Για να το σπάσουμε. Ναι. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να βάλουμε από πάνω ό,τι χρώμα θέλουμε. Εάν δεν περάσουν το γκρι. Σαν το αστάρι που είπες ότι ουσιαστικά. Ναι, το αστάρι βέβαια είναι διάφανο. Ναι. Είναι μονωτικό υλικό. Απλά, αν θέλουμε να βάλουμε πλαστικό χρώμα, αυτό που βάφουμε όλοι τα σπίτια μας, πρέπει να βάλουμε ένα απαλό γκρι σαν βάση και μετά να περάσουμε ό,τι χρώμα θέλουμε. Όταν έχετε ένα κόκκινο τοίχο, ένα μπορντό τοίχο, πρώτα γκρι και μετά το χρώμα που έχετε επιλέξει πλέον. Αγγέλικα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Θα είναι μαζί μας η Αγγέλικα και την επόμενη Παρασκευή, έτσι, με πάρα πολύ ωραία θέματα.